το Αριστοτέλειο μαζί με το ΕΚΦΕ και το Γυμνάσιο Ισθμίας διοργανώνει διάφορα πειράματα. Εμείς, τα παιδιά του Λυκείου και τα παιδιά της Ισθμίας έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να κάνουν όλα αυτά τα πειράματα εδώ και 1-2 μήνες που δουλεύουμε. Εννοείται, τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για όλα αυτά τα πειράματα, τους αρέσει και τα περισσότερα από αυτά που βοηθάνε στα πειράματα πρόκειται να πάρουν... Είμαι ο Αναστάσης Καμπύλης από το Αριστοτέλειο Σχολείο Κωνυθίας και θα σας δείξω κάποια πειράματα τα οποία έκανα της χημίας. Μίλησα για τον άτριο, το οποίο έχει πυκνότητα μικρότερη από το νερό, γι' αυτό και για το λόγο αυτό δεν βουλιάζει. Και επειδή κάνει αντίδραση με το νερό, αρχίζει να, το νερό γίνεται κόκκινο λόγω ενός στατικού το οποίο έχουμε ρίξει μέσα, που είναι δείχτης και γι' αυτό γίνεται, δηλαδή δείχνει ότι το νεάτριο είναι βάση. Επίσης, μίλησα για το θείο, το οποίο είναι μια κίτρινη σκόνη, είναι αμέταλλο, θιάφη. Επίσης, ανέφερα για το ιόδιο, το οποίο είναι στερεό και όταν θερμαίνεται, αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιοι ατμοί, συνήθως μοβ, και αυτό το φαινόμενο λέγεται εξάχνωση. Επίσης μίλησα για το χαλκό, ο οποίος χαλκός όταν συνδυάζεται με το οξυγόνο και θερμαίνεται δηλαδή, παίρνει ένα χρώμα προς μαύρο, γκρι προς μαύρο, και όταν βάλουμε το χαλκό μέσα σε ενόπνευμα, ξαναπαίρνει πάλι το φυσικό του χρώμα, διότι χάνεται το οξυγόνο. Επίσης, μίλησα για το μαγνήσιο, το οποίο θεωρείται ως το πρώτο φλας, διότι παράγει ένα εκτυφλωτικό φως. Επίσης, ανέφερα για το υδρογόνο, το οποίο κάνει μια έκρηξη, αφού λέγεται pop test, έτσι ονομάζεται. Εμείς στην Ελλάδα το ονομάζουμε το φαινόμενο, το φως, η φωνή του υδρογόνου. Βάζουμε μέσα... σε ένα μπουκαλάκι, σίδηρο, μαγνήσιο και αλουμίνιο. Και όλα αυτά όταν συνδυάζονται με το υδροχλώριο παράγουν υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια αναμειγνύεται με τη φωτιά και ακούγεται αυτός ο ήχος. Εγώ αυτά τα πειράματα έκανα. Λόγος στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο και σήμερα συμμετείχαμε και εμείς σε αυτήν εδώ την εκδήλωση με κάποια πειράματα βιολογίας. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 7 μαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου. Σήμερα κάναμε 3 πειράματα, πραγματοποιήσαμε. Στο ένα από αυτά τα πειράματα είχαμε σαν σκοπό να συγκρίνουμε διάφορα τρόφιμα ως προς το πόση πρωτεΐνη έχουν μέσα. Ποια τρόφιμα έχουν πρωτεΐνες, ποια τρόφιμα δεν έχουν πρωτεΐνες, ποια έχουν περισσότερη, ποια έχουν λιγότερη πρωτεΐνη. Αυτό ήταν το πρώτο πείραμα που κάναμε. Είχαμε διάφορα τρόφιμα όπως είναι το ασπράδι του αυγού, γάλα, αλεύρι, χυμό πορτοκάλι. Και σε αυτά ρίξαμε μέσα κάποια διαλύματα, συγκεκριμένα ρίξαμε θηϊκό χαλκό και υδροξίδιο του νατρίου. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι ο θηϊκός χαλκός αντιδράει με τις πρωτεΐνες, παρουσία καυστικού νατρίου, δηλαδή σε αλκαλικό περιβάλλον, και τότε βγαίνει ένα έντονο χαρακτηριστικό ιώδες χρώμα. Όσο πιο πολλές πρωτεΐνες υπάρχουν σε ένα τρόφιμο, τόσο πιο πολλή αντίδραση γίνεται, άρα τόσο πιο έντονα, πιο σκούρο ιώδες είναι αυτό το χρώμα. Και έτσι συγκρίναμε κάποιες τροφές. Ας πούμε, στο ασπράδι του αυγού παρατηρήσαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ πρωτεΐνη, είναι γνωστή ο αλβουμίνη. Στο γάλα υπάρχει πάλι πρωτεΐνη, λιγότερη από ό,τι υπάρχει για παράδειγμα στο ασπράδι του αυγού. Στο χυμό, για παράδειγμα, δεν βγήκε καθόλου μπλε χρώμα. Κάτι που μας έδειξε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, πρωτεΐνη. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε ένα ποσοτικό προσδιορισμό της πρωτεΐνης. Αυτό ήταν το πρώτο μας πείραμα. Στο δεύτερο πείραμα, ανιχνεύσαμε άμυλο σε διάφορα τρόφιμα. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο συγκρίναμε διάφορες τροφές ως προς το πόσο άμυλο έχουν. Πώς το κάναμε αυτό? Ρίξαμε μέσα ένα διάλειμμα που λέγεται λουγκόλ, που είναι ένα μείγμα ιωδίου και ιωδίουχου καλίου. Γνωρίζουμε ότι το άμυλο παίρνει μια συγκεκριμένη δομή στο χώρο, όπου έχει μέσα του κούφιους χώρους, όπου εκεί πάει και μπαίνει το ιώδιο και δίνει ένα χαρακτηριστικό μπλε χρώμα. Οπότε οι τροφές που είχαν άμυλο έπρεπε, όταν ρίξαμε σε αυτές ιόδιο στην ουσία, λουγκόλ, έπρεπε να μας δώσουν ένα έντονο μπλε χρώμα. Πράγματι, το ψωμί, για παράδειγμα, και η πατάτα, που όπως γνωρίζουμε έχουν πολύ μεγάλες ποσότητες αμύλου,
μας δώσαν ένα πάρα πολύ σκούρο μπλε χρώμα. Το γάλα, για παράδειγμα, που γνωρίζουμε ότι δεν περιέχει άμυλο, όταν αντιδράσαμε σε αυτό το διάλειμμα ιωδίου, καλίου και ιωδίου, δεν παρατηρήσαμε καμία αλλαγή στο χρώμα. Κάτι μας απέδειξε ότι το γάλα δεν έχει άμυλο. Αυτά είναι τα δύο πειράματα. Και στο τρίτο πείραμα, οι μαθητές μας καταφέρανε να παρατηρήσουν φυτικά κύτταρα από ένα βολβό κρεμμυδιού. Φτιάξανε μόνοι τους, δηλαδή, το παρασκεύασμα και μόνοι τους παρατηρήσαν τα κύτταρα. Δηλαδή, κόψανε ένα κρεμμύδι και γνωρίζουμε ότι στο εσωτερικό κάθε στρώσης υπάρχει ένας λεπτός σημαίνας, ο οποίος αποτελείται από μία μόνο στρώση κυττάρων. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι μόνο μία η στρώση των κυττάρων, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα παρατηρήσουμε. Οι μαθητές μας, λοιπόν, κάνανε αυτή την τομή, πήρανε το στρώμα που έπρεπε, το λεπτό αυτό ημένιο από το εσωτερικό του κρεμμυδιού. Βάλανε σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα το διάλειμμα λουγκόλ, επειδή αυτό το λουγκόλ βάφει εκλεκτικά μόνο τον πύρινα του κυττάρου, και παρατηρήσαμε, και όλοι οι μαθητές που περνάγαν παρατηρούσαν πεντακάθαρα τα φυτικά κύτταρα, δηλαδή βλέπαμε τα κύτταρα του κρεμμυδιού, βλέπαμε ξεκάθαρα τα κυταρικά τυχώματα και βέβαια τους πυρήνες. Αν τα ίδια παρασκευάσματα τα πηγαίναμε, για παράδειγμα, σε μικροσκόπια με πολύ μεγαλύτερη μεγέθυνση, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μέχρι και το DNA. Αυτά τα πειράματα, από ό,τι είδαμε, ενθουσίασαν και τους μαθητές μας που συμμετείχαν σε αυτά, αλλά και όλους τους υπόλοιπους μαθητές που τα παρατηρήσανε. Σήμερα ήταν η μερίδα φυσικών επιστημών, τα παιδιά από το Γυμνάσιο Ιστμίας και από το Αριστοτέλειο Β' Γ' Γυμνασίου και Α' Β' Λυκείου έκαναν πειράματα στη φυσική, στη χημεία, στη βιολογία, και ήρθε κόσμος, ήρθαν άλλα σχολεία, ήρθε δημοτικό και παρακολούθησαν παιδιά, ας πούμε, αυτά τα πειράματα, τα οποία τους έδωσαν πολύ χαρά και στα ίδια και σε αυτά που παρακολουθήσαν. Τα παιδιά ενδιαφέρονται, κύριε Πολυθέτη. Όταν βλέπουν πειράματα, όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται. Τα πειράματα κάνουν... έτσι, τα πειράματα κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Και έγινε και μια ομιλία, γιατί το 2015 είναι έτος του φωτός. Με διάλεξε από τον κύριο Γιάννη Γάτσιο με θέμα «Η εξέλιξη των ιδεών για τη φύση του φωτός». Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ελπίζουμε και του χρόνου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Ο Γιάννης Μίας έκανε τα εξυπηράματα. Κάναμε την αιωλόσφαιρα του Ήρωνα, κατεβαίνοντας στην ανηφόρα, είναι βαρύ τα κεριά που σβήνουν και ανεβάζουν το νερό στο ποτήρι. Τι? Πύρινα χέρια και διάφορα άλλα, με ξηροπάγο και οτιδήποτε. Κάναμε την οδοντόπαστα του ελέφαντα και διάφορα άλλα πειράματα.